Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Ο κεραυνός ο οποίος ψάχνει την νίκη σήμερα να συνεχίσει το εκτός έδρας αίτητο του, 8 στα 8 έχει εκτός έδρας φέτος. Καλησπέρα, θέλω να ξεκινήσω με το να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τον τρόπο που πήραμε το παιχνίδι. Είχε γίνει το ίδιο και την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, βρισκόμασταν πίσω στο σκορ και δείξαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τέτοια παιχνίδια. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι από την μέρα που γύρισα, ότι βλέπω μια ομάδα που είναι δεμένη, ο ένας παίζει για τον άλλον, είτε παίζουμε είτε καθόμαστε στον πάγκο, είναι το ίδιο. Και το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέρουμε να παίρνουμε τα παιχνίδια που βρισκόμαστε πίσω στο σκορ, δύο εβδομάδες πριν τα play-off, το οποίο δείχνει ότι έχουμε πιθανότητες να πάμε μέχρι το τέλος. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να δώσω συγχαρητήρια ξανά στην ομάδα μου και στους συμπαίχτες μου και καλή συνέχεια και στο ΑΠΟΕΛ. Να δώσω συγχαρητήρια και στο ΑΠΟΕΛ για το πολύ καλό παιχνίδι που έκαναν, ειδικά το πρώτο ημίχρονο πραγματικά μας ευνηδιάσαν, έπαιξαν πολύ επιθετικά και στην άμυνα και στην επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Εμείς η αλήθεια ότι δεν πήγαμε καθόλου καλά στο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα επιθετικά, νομίζω κάπως διστακτικά. Ενώ είχαμε κάποια καλά σουτ, νομίζω ότι μετά δείξαμε ότι διστάζαμε σε κάποιες άλλες αποφάσεις. Και μοιραία στον πρώτο ημίχρονο η ομάδα βρέθηκε πολύ πίσω, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια στιγμή 14 πόντους, λίγο πριν να δικαιώσει το ημίχρονο. Τώρα στο ημίχρονο όταν πήγαμε μέσα, κάναμε μια κουβέντα με τα παιδιά, είπαμε ότι πρέπει να δείξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και νομίζω φάνηκε από την πρώτη κατοχή του δεύτερου ημίχρονου. Η ομάδα πήγε αποφασιστικά, όλοι πάλεψαν στην άμυνα και θεωρώ ότι και η πολύ καλή ευστοχία που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας και ότι τα παιδιά, αυτό που τους είπα, ότι ένιωθαν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι όταν νιώθεις το παιχνίδι, πολύ πιο πολλές οι πιθανότητες σου να ευστοχείς, ειδικά στα ελεύθερα σουτ. Εμείς κρατάμε την νίκη, όπως είπε και ο Νίκος, και την αντίδρασή μας σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι όντως ο ένας παίζει για τον άλλον, η ομάδα έχει ρόστερ, έχει βάθος, κάθε δεκάλεπτο, κάθε ημίχρονο έχουμε διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο Νίκος ήταν καταλυτικός στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη φορά έτσι όντως υγιής, μας έδωσε αρκετές λύσεις και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά εντάξει, δεν στέκομαι σε άτομα, αλλά κάθε παιχνίδι βλέπουμε 2-3 παιδιά να πηγαίνουν μπροστά και όλοι να υποστηρίζουν οι υπόλοιποι από πίσω. Δρόμος υπάρχει πάρα πολύ, δεν κάναμε τίποτε. Σίγουρα ανακάμψαμε από την κακή περίοδο που βρισκόμαστε. Στόχος μας τώρα είναι να συνεχίζουμε να προπονιούμαστε, γιατί τώρα ξεκινούν τα σοβαρά, που είναι το κύπελλο και τα play-offs. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ και στο φίλο μου τον Τόνι.